Λοιπόν, Αντρέα, για ομολόγα τώρα, πού ήσουν το Σαββατοκύριακο, στη Χαλκίδα. Πήγα λίγο στη Χαλκίδα, ναι. Άστατε λίγο, ρε, όλοι πήγατε στη Χαλκίδα. Και στην ΕΡΤ, όχι στη Χαλκίδα. Α, και στην ΕΡΤ. Λοιπόν, όπως το είπε ο Παπαχρήστος, ο Μίτσος, ο Μιτσάρας, είπε εσείς εδώ ήρθατε για να γλεντήσετε. Χρειάζονται και άλλα πράγματα. Δεν χρειάζεται μόνο τραγούδι, χαρά και πανηγύρι, ανθρώπινο είναι και αυτό. Αλλά κοντεύει να καταντήσει η ΕΡΤ Μέγαρο Μουσικής. Εντάξει, δεν είναι κακό. Είναι ένα συνεχές φεστιβάλ. Συνήθως όταν γίνονται αυτά τα φεστιβάλ, μετά μπαίνουν τα μάτια και ανοίγουν κεφάλια. Αυτό δείχνει ιστορία. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Ελπίζω τώρα τουλάχιστον στην κυβέρνηση να έχουν μια εμπειρία, να έχουν λίγο μυαλό, να μην το κάνουν, γιατί αν το κάνουν πέθανε. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που μου λες, αλλά έχω την αίσθηση από αυτά που είδα ότι ο κόσμος πηγαίνει και όπως ξέρεις είναι σαν να είναι ένα φεστιβάλ, σαν να γίνεται κάτι τέτοιο εκεί πέρα. Δεν ξέρω, δεν πηγαίνουν... Όχι, κοίταξε. Έχουν μπει αυτά που δεν γράφουν στα blog, ας πούμε, και δεν τα λένε και οι τηλεοράσεις. Έχουν ξαναβγεί στην επιφάνεια οι αγανακτισμένοι. Αγανακτισμένοι οργανώσεις δράσης. Άμα μπει στη σελίδα μου... Αυτά σου λέω. Ξανα... Λοιπόν, και εμφανίζονται παντού, σε όλες τις πόλεις. Στις οργανώσεις αυτές είναι οι πιτσιρικάδες, αυτοί οι οποίοι δεν ανήκουν πουθενά. Μπορεί να ψηφίσανε ΣΥΡΙΖΑ, Ανταρσία, δεν ξέρω εγώ τι, μέχρι και Χρυσή Αυγή μερικοί, αλλά το κίνημα του Συντάγματος και των πλατιών έχει ξαναεμφανιστεί. Σωστά. Εγώ πήγα την Παρασκευή το βράδυ και μπήκα μέσα, πότε είχε βροχή, την Παρασκευή την Πέμπτη. Ναι. Και κοιμόντουσαν εκατοντάδες πιτσιρίκια με sleepy bank, μπύρες, τρίβανε καπνό, τσιγαράκια. Όλοι έρθει γεμάτοι από πιτσιρίκια 20 χρονών ήταν. Ποιοι λείπαν από εκεί όμως? Ποιοι λείπανε? Οι νοικοκυρέοι. Οι νοικοκυρέοι πάνε σπίτι τους, ρε μάκη. Θα κοιμούνται με sleepy bank. Όταν δεις τους... Εσύ είσαι έτοιμος να πάρεις ένα sleepy bank και να κοιμηθείς οπουδήποτε, νομίζεις ότι όλος ο κόσμος είναι έτσι? Όχι, αλλά δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι όταν δεις τους νοικοκυρέους έξω από την ΕΡΤ, τότε να πιστείς ότι πραγματικά θα έχουμε ανατροπές. Το πιο ωραίο που έγινε χθες είναι, έχουμε στην Αθήνα γύρω στις... Εγώ τις καταγράφω γύρω στις 70 συλλογικές κουζίνες. 30 από αυτές που είναι σε αυτοδιαχειριζόμενους κοινωνικούς χώρους, τέκια κλπ. 30 από αυτές μαγείρεψαν στο προάβλιο της ΕΡΤ και έδιναν δωρεάν φαγητό στον κόσμο. Αυτό ήταν ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία κίνηση. Το μυαλό σου το έχεις μονίμως στο φαγητό. Εντάξει, λοιπόν, εντάξει. Και στην ψυχαγωγία και στον έρωτα, εντάξει, και στην καλοπέραση. Τι να κάνουμε. Χρειάζεται αγώνα. Η καλοπέραση. Θέλει κλεφτουριά και αντάρτικο εδώ πέρα. Εντάξει. Χρειάζεται αγώνας και ο αγώνας δεν γίνεται με τέτοιο τρόπο. Δεν φτάνει. Δηλαδή είναι ωραίο αυτό που συμβαίνει. Τι να κάνουνε άλλο. Βγήκανε σε όλες τις πόλεις, δηλαδή και στη Χαλκίδα που μου είπες, καταλάβανε τη γέφυρα. Αυθόρμητα βγήκε, είχε κάνει 1500 άτομα, πήγανε στο σύμβουλο γραφείο, μετά πήγανε, καταλάβανε τη γέφυρα. Σε όλες τις πόλεις γίνεται αυτό. Είτε υπάρχει περιφερειακό σταθμό στη ΣΕΡΑ, είτε όχι. Το θέμα είναι ότι στην Ελλάδα δεν χτυπήσαμε. Αν χτυπάγαμε και ανοίξει το κεφάλι ενός πιτσιρικά, τετελεσμένο τέλος. Κοίταξε, νομίζω ότι έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, τα κεφάλια των πιτσιρικάδων έχουν ανοίξει και οι ψυχές τους μαζί. Ξέρεις πολύ καλά ότι αυτά τα παιδιά δεν έχουν καμία τύχη στην Ελλάδα πλέον, με τις παρούσες συνθήκες. Και όπως εξελίσσεται το πράγμα. Φοβερό είναι αυτό. Είναι ακριβώς. Αυτό λοιπόν από μόνο του μιλάει στην ψυχή των πιτσιρικάδων. Οι πιτσιρικάδες μάλιστα κινδυνεύουν να απογοητευτούν, διότι ακούνε ακόμα τραγούδια της δεκαετίας του 70 και της μεταπολίτευσης. Και αυτά είναι επικίνδυνα άσματα, διότι μπορεί να τα ακούσει κανένα Τσοχατζόπουλο από τον Κορυδαλό και να δει τον Τσοχατζόπουλο μέσα στην ΕΡΤ. Δηλαδή υπάρχει κίνδυνος τεράστιος. Κάθε εξέγερση, Αντρέα, αγαπημένη μου, θέλει τα τραγούδια της. Έχεις, θέλει τους ποιητές της. Εσύ ξέρεις από μουσική και καταλαβαίνεις, αυτό το λέω συνέχεια και το είπα και στο Φίβο τον Δελιβοριά, το είπα και στον Γκραουνάκη που προσπάθησε
και έχει βγάλει κάνα δύο-τρία τραγουδάκια και του λέω ρε Σία, μας βγει ένα τραγούδι. Ένα μόνο, δεν θέλει δύο. Που θα το τραγουδάνε, θα το ψυχοτραγουδάνε μέσα στα ταξί, ταξιτζίδες, ο κόσμος κλπ. Θα αλλάξει η ψυχολογία ολόκληρη, θα αλλάξει η οικονομία, θα αλλάξουν όλα. Δεν μπορεί να γράψει κάποιος ένα τραγούδι όπως έγραφε τότε ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος σε μια λαδόκολα, ας πούμε, στην Κεσαριανή. Έτσι. Γιατί τα τραγούδια σηματοδοτούν την εποχή. Και επειδή οι ποιητές και οι τραγουδισταράδες μας είναι μπροστάριδες και πρέπει να είναι, και οι τραγουδιστάδες και οι ποιητές και η μουσική μας, χρειάζεται κάτι. Χρειάζεται ένα τραγούδι, ένα μοτό μουσικό το οποίο θα δημιουργήσει μια... Η μάχη που ήρθα και σου έβαζα αυτά του 29 που γράψαμε στην κρίση του 29 οι Έλληνες στην Αμερική, ο Κατσαρός και αυτοί κλπ. Κάμψα και μάζεψα. Υπάρχουν μερικά, δηλαδή, αν ακούσεις τα παιδιά από την Πάτρα, τους έκανα ένα live πριν κλείσει η ΕΡΤ, ζωντανό, έχουν 3-4 πάρα πολύ ωραία λαϊκοπολιτικά τραγούδια. Ναι, μπορείς να ακούς τώρα τον Σηκώσουμε τον Ήλιο, σίγουρα ναι, ή να ακούς τέτοια πράγματα, δηλαδή. Δεν είναι δυνατόν. Όχι, αυτό είναι... δείχνει ότι δεν έχει βγει πραγματικό ρεύμα, γιατί το πραγματικό ρεύμα έχει πρώτα απ' όλα μουσική. Αυτό δείχνει ότι δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα το κατάλληλο έδαφος για να ανθίσει ένα λουλούδι αλλαγής. Και δεν μπορεί να ανθίσει, Ανδρέα μου, αυτό το λουλούδι αλλαγής, διότι όπως είπε και ο Μιτσάρας, ο Παπαχρήστο, ο Μάγκας, αυτός του Πολυτεχνείου, ο ωραίος, ο οποίος δεν δέχτηκε ποτέ να εξαργυρώσει τους αγώνες του, ναι ή όχι. Ο φίλος μου και συμπατριώτης μου, ο καλός, ο αγαπημένος. Έτσι, όπως είπε λοιπόν αυτός ο αγαπημένος, καλός άνθρωπος, δεν φτάνουν αίρεσες τα γλέντια και τα πανηγύρια. Χρειάζεται και κάτι ακόμα. Και επειδή εδώ μέσα, είπε, κυκλοφορούν κάτι λαμόγια, θυμάστε τι είπε χθες. Εδώ μέσα, λέει, μεταξύ σας. Έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου. Μεταξύ μας κυκλοφορούν διάφορα λαμόγια, τα οποία δεν θα έπρεπε να είναι εδώ. Κυκλοφορούν και οι συμβασιούχοι των συμβάσεων των εκατομμυρίων των εξωτερικών παραγωγών. Είναι εκεί μέσα κι αυτοί. Αυτοί που τσίπαγαν 1,5 εκατομμύριο κάνοντας μία εκπομπή της πλάκας με νούμερα που δεν θα τους έβαζαν ούτε σε περιφερειακό ραδιόφωνο, όχι τηλεόραση. Είναι εκεί μέσα, κάνουν και αυτοί τους επαναστάτες, συμμετέχουν στην επανάσταση. Η επανάσταση δεν είναι για σας. Δεν τους είδα. Σόπερ που δεν τους είδα, εσύ. Βέβαια, από την ώρα που αρχίσαμε να τους ξεφωνίζουμε, κάνουν πιο αραιές επισκέψεις, γιατί ξέρουν ότι μπορεί να φάνε κανένα μπουγέλο, κανένα γιαούρτωμα. Διότι αν ήθελαν να βγάλουν περισσότερα, πήγαιναν στην ελεύθερη αγορά, έτσι δεν είναι, Αντρίκο? Πήγαινε στην ελεύθερη αγορά. Και εμείς πήγαμε στην ΕΡΤ της αρχής της δεκαετίας του 80 για λίγο και εγώ ξαναγύρισα, έκανα εκπομπές στην τηλεόραση, μετά ξαναγύρισα στο ραδιόφωνο, έκανα στα ιδιωτικά, ξαναγύρισα. Έχω κάθε φορά που γύρναγα είχε και περισσότερο κόσμο στα γραφεία, δηλαδή στο διοικητικούς, πολλά γραφεία, πάρα πολλά. Και κάτι μιλάγανε, συνωμοτούσαν ο ένας εναντίον του άλλου. Να σου πω, και άμα ακούσει κανένα να λέει ότι η ΕΡΤ είναι άλλο πράγμα και δεν μπορεί να συγκριθεί με τα άλλα κανάλια σε σχέση με τον ανταγωνισμό, γιατί πρέπει να κάνει ποιότητα, ρίξτε του, ρε, σε παρακαλώ, δύο κουβάδες γιαούρτι στο κεφάλι. Πες τους αυτό που έλεγε ο Φελίνη. Και είναι πολύ σημαντικό. Άκουσε, μια εκπομπή, αν είναι εμπορική και δεν είναι ποιοτική, δεν είναι τίποτα, έτσι δεν είναι? Δεν είναι τίποτα. Είναι απλά εμπορική, δεν είναι ποιοτική. Μια εκπομπή, αν είναι ποιοτική αλλά δεν είναι εμπορική, είναι κάτι. Εκείνο που είναι το παν είναι μια ποιοτική εκπομπή να είναι και εμπορική. Μια ποιοτική ταινία να είναι και εμπορική. Έτσι είναι, κύριε, αυτό το παραμύθι. Α, εμείς κάνουμε τέχνη, ρε. Άντε, χάσω από εδώ που κάνεις τέχνη. Το βλέπεις εκεί, μάνα σου, και παίρνεις 1 εκατομμύριο. Έτσι. Αυτή είναι η τέχνη. Έτσι. Όχι, κύριε. Το εμπορικό, όταν δεν είναι ποιοτικό, δεν είναι τίποτα. Είναι σκουπίδι. Το ποιοτικό. Γιατί όσοι κάναμε τέχνη, δηλαδή ο Αγγελόπουλος έσπασε ταμεία, ας πούμε. Έτσι. Το ποιοτικό, όταν δεν είναι εμπορικό, είναι κάτι. Αλλά είναι κάτι. Κάτι τι.
Όταν όμως το ποιοτικό είναι εμπορικό, σκίζει. Τέλειωσε. Αυτός είναι ο χρυσός κανόνας και στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο και στην ζωγραφική και στην ποίηση, στην πεζογραφία, παντού, σε όλες τις τέχνες. Δεν το κατάλαβα. Αυτό εμείς είμαστε κρατική τηλεόραση. Βεβαίως, η κρατική τηλεόραση έχει και άλλες υποχρεώσεις. Το καταλαβαίνουν όλοι. Θα κάνει και πράγματα που δεν θα κάνει κανένας. Αλλά επίσης το επιχείρημα. Εντάξει, ότι... είναι οι ορχήστρες, είναι η κλασική μουσική που δεν έχουν. Γιατί η κλασική μουσική δεν κατάλαβα, δεν μεταδίδουν άλλα ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις και ιδιωτικά δίκτυα σε όλο τον κόσμο. Για το όνομα του Θεού. Εδώ, απλώς στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, αγόρι μου, στην Ελλάδα. Αφού μοίρασαν τις συχνότητες σε καραγκιόζηδες, έτσι. Σε παρακαλώ, γνωρίζεις που έχουν μοιραστεί οι συχνότητες ανά την Ελλάδα. Έχουμε κάνει ένα ποιοτικό έλεγχο των επιχειρηματιών στην Αθήνα και στην περιφέρεια, ποιοι έχουν τις συχνότητες. Θέλεις να το κάνουμε? Θέλεις να δούμε ποιοι έχουν τις συχνότητες? Γιατί δεν ξέρω εγώ τι ρεπορτάζ έκανα από στους 10, στους 10 οι 3 έχουν ποιότητα και ξέρουν τι μπορούν να κάνουν, δεν έχουν όμως δυνατότητα. Οι υπόλοιποι τι δουλειά κάνουν, Αντρίκο? Για πες μου. Από εργολάβη δημοσίων έργων μέχρι συσταργές ο Μίτσος, μέχρι εκβιασμό, μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστείς. Για επιτρέψε μου να πάω μέχρι την DJ, είναι ο Σωτήρης Κουλούδης εκεί έξω από τα γραφεία της DJ. Ξέρεις, της εταιρείας του, ναι, ψηφιοποιημένης εικόνας. Ναι, τα παίρνει όλα. Εκεί, ναι, αυτή η οποία είναι μεταξύ των ιδιωτών δημιουργήθηκε. Δεν ξέρω αυτό, έτσι έπρεπε να γίνει αυτός ο φορέας. Λοιπόν, ή έπρεπε να τον ελέγχει, αφού οι συχνότητες είναι κρατικές, γιατί την ψηφιακή πρέπει να την ελέγχουν οι ιδιώτες? Άλλη και ιστορία και αυτή. Το σημαντικότερο είναι ότι από το διαγωνισμό, το σημαντικότερο και γι' αυτό το λόγο μπορεί να γίνει το κλείσιμο, είναι ότι δεν θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Ενώ αν συμμετείχε, θα ήταν μέσα. Έτσι είναι. Λοιπόν, για να δούμε, Σωτήρη, τι γίνεται εκεί? Καλησπέρα Μάκη, από το Μαρούσι, όπου αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται συγκέντρωση από τη συνέλευση έμισθων, άμισθων, μπλοκάκιδων, μαύρων εισαγωγικά, νέων και φοιτητών στα ΜΜΕ από την κατάληψη της ΕΣΥΕ, οι οποίοι είχαν εξαγγείλει τη συγκεκριμένη κινητοποίηση έξω από τα γραφεία της DJ, καθώς όπως αναφέρουν και στο πανό της Μάκη, λένε η DJ είναι το εργαλείο των καναλαρχών και άμα η κυβέρνηση, η τρικομαρχική κυβέρνηση, όπως αναφέρουν, ευθύνεται για το λουκέτο στην ΕΡΤ, τότε η τεχνική αυτούργη είναι η DJ ψηφιακός πάροχος ΑΕ που εμπόδισε το σήμα από το κανάλι 902, φυσικά και από εμάς, από το Zoom που μεταδίδαμε το μεριακό πρόγραμμα των εργαζομένων στην ΕΡΤ. Όπως αναφέρουν, Μάκη, σε λέω γρήγορα, ήδη είναι συμβάσεις του οικειοφορούμενου κυβερνητικού πλάνου για μια μεταβατική ΕΡΤ, άλλο δεν κάνουν από το να συνεχίζουν τη μακροχρόνια στρατηγική των καναλαρχών και για τον λόγο αυτό διαμαρτύρονται για την επιλογή αυτή της DJ να διακόψει το σήμα από το πυριακό δελτίο, το οποίο βεβαίως προβάλλεται διαρκώς από τη Zoukla.gr. Να σου πω, Μάκη, ότι δεν μπορούν να φτάσουν μέχρι την είσοδο της DJ, καθώς δύο κλούβες στον Μάτι είναι που τους βλέπουμε τώρα στην εικόνα μας, τους εμποδίζουν και αναμένεται να παραμείνουν εδώ για αρκετή ώρα ακόμα, προκειμένου να τονίσουν το μήνυμα της διαμαρτυρίας τους κατά του ψηφιακού πάροχου. Ακούμε τώρα και τα συνθήματά τους. Χαράσεται ο δρόμος της ελευθερίας, κάθε λιμενία αγωνιστικά. Μάλιστα. Αφήνουμε τον Σωτήρη Σκουλούδη. Ευχαριστούμε, Σωτήρη. Για να πάμε στον Ανδρέα Ρουμελιώτη, να αποχαιρετήσουμε και τον Ανδρέα. Για να περάσουμε στον Νίκο Μπογιόπουλο. Τι? Είναι ένα κτίριο που έχει σειρά στα Εξάρχεια, φοβερό. Ναι. Το οποίο το έχουν καταλάβει η συνέλευση αναρχικών κυρίως, έχουν κάνει και ένα κοινωνικό φαρμακείο και κάτι τέτοια εκεί. Mm-hmm. Αλλά δεν μπορεί να το πάρει η ΕΣΥΑ πίσω. Το θέλει η ΕΣΥΑ? Το θέλει, αλλά για να το πάρει πρέπει να στείλει τα ΕΜΑΤ. Γιατί η ΕΣΥΑ τι θα το κάνει το κτίριο? Δεν ξέρω, λέγανε να το κάνει ένα πολιτιστικό κέντρο, δεν ξέρω τι θα το κάνει. Να το κάνουμε? Πολιτιστικό, μορφωτικό είναι. Γιατί δεν έχει πολιτιστικά κέντρα η Αθήνα? Γεμάτη είναι. Εντάξει. Να σου πω, τώρα που κόπηκαν τα κονδύλια, είδες πως εξαφανίστηκαν τα πολιτιστικά κέντρα? Τώρα που κόπηκαν τα κονδύλια. Πού είναι όλοι αυτοί οι εραστές του πολιτισμού? Αυξάνουν τα πολιτιστικά κέντρα και λέγονται κοινωνικοί αυτοδιαχειριζόμενοι χώροι. Και υπάρχουν 2 με 3 σε κάθε πόλη. Τώρα τα έχω καταγράψει.
είναι εκατοντάδες. Να κάνει, ίσως να ασχοληθούν σοβαρότεροι άνθρωποι. Έχουν συλλογικές κουζίνες, θέατρα μέσα, κινηματογράφο, κάνουμε μαθήματα δωρεάν. Αυτά είναι ωραία, χορό. Πολύ ωραία. Αυτά έχει αντίθεση ένα πράγμα πολύ, πολύ μεγαλύτερο από αυτό που έγινε με τους συλλόγους στην αρχή της μεταπολίτευσης. Μα όλα αυτά ήταν λόγια για να αντλείς χρήματα από το κράτος τώρα, κακά τα ψέματα, το ξέρεις πολύ. Όχι, αυτά δεν είναι του κράτους τώρα. Αυτά όχι για αυτά, εκείνα που συνέβαιναν τότε σου λέω. Α, ναι, αυτοί έχουν... Φύτρωνε ο ένας πολιτιστικός σύλλογος μετά τον άλλον, τι λες τώρα. Και έπαιρναν τα λεφτά προεκλογικά. Αυτά τώρα κάνουν συλλογικές κουζίνες και τρώνε όλοι μαζί. Άλλο αυτό. Αυτά είναι. Άκουσε να δεις τώρα. Αυτά περιέχουν την ιδέα της κοινωνικότητας. Την υγιή ιδέα περί κοινωνικότητας. Έχουν και κοινωνική προσφορά. Έχουν κοινωνική συμπεριφορά. Και είναι άνθρωποι που οποίοι νοιάζουν. Στην Ιταλία και πηγαίνει που και που. Να δεις τη Ναόμι Κλάιν το καινούριο βιβλίο «Άις το διάλογο δούνο του», η οποία περιγράφει ολόκληρες πόλεις, στο Μιλάνο, στην Πολώνια, στη Ρώμη, έχουν ολόκληρες πόλεις φτιάξει, ολόκληρες συνοικίες με κατελημμένα κτίρια, που έχουν μέσα, κάνουν συναυλίες, έχουν εστιατόρια, τέτοια, και κατεβαίνουν στις εκλογές, τις τοπικές, και βγάζουν εκπροσώπους. Πάνε πολύ καλά. Εγώ δεν την πατάω και σαν τον Τζίπρα. Είναι ανεξάρτητα στέκια. Άκουσε, σούπα. Δεν την πατάω σαν τον Τζίπρα. Δεν με ενδιαφέρει η Ναόμι Κλάιν. Με ενδιαφέρει η Ναόμι Κάμπελ. Ξέρω τι μου αρέσει. Ξέρω και εμένα αυτή με ενδιαφέρει. Μου. Τι με πέρασαν όμαλο, μωρέ. Να λέω η Ναόμι Κλάιν και να μην την ξέρω κιόλας. Άστο, αυτό είναι μπελάς μεγάλος. Μίλα για αυτά που ξέρεις. Εντάξει. Μίλα για αυτά που σου αρέσει. Μα τους αρέσουν, θα βγει το πάθος σου. Εντάξει, με την Κλάιν να συζητάς, με την Γκάμπελ να κοιμάσαι. Μπα, με την Γκάμπελ και να κοιμάσαι και να συζητάς. Άκουσε και το μάκι. Μονόπατος είσαι. Κάτι ξέρει, παλέμαχος. Κάτι ξέρω κι εγώ από αυτή την ιστορία. Άσε, με αυτήν και να μιλάς και να κοιμάσαι. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, κατάλαβες. Ναι, γιατί οι άλλοι μπορεί να σε αφήσει να κοιμηθεί, θα μιλάει όλο το βράδυ. Γεια σα, Αντρίκο.